Πολύ σημαντική όμως είναι και η λαογραφία αυτών των ημερών. Ήθη και έθιμα που κρατούν ακόμα σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Καταλληλότερος όμως να μας μιλήσει για αυτά δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Εκατερινίδη. Καλησπέρα σας κύριε Εκατερινίδη. Γεια σας κύριε Φαϊσιδενάκη. Χρόνια σας πολλά. Έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο, αν ξέρετε. Βεβαίως, το ξέρω. Θα σας ρωτούσα εδώ για τον τόπο σας. Γιατί... Καμάρι και χαρά μου. Το επώνυμό σας δεν παραπέμπει η κατάληξη του ονόματος. Παλιά φαίνεται καμιά με την Κεσία έτσι από Κωνσταντινούπολη και λοιπά. Ήταν πριν πολλά χρόνια πάντως. Βρίσκω τουλάχιστον 300 χρόνια το όνομα του Εκατερίνη στην Κρήτη. Σε συμφοροδοχικές πράξεις κλπ. Τόσο πολύ, τόσο βάθος χρόνου. Γιατί ασχοληθήκατε και πάρα πολύ με την Κρήτη. Θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό, για την παράδοσή της. Να σου πω κάτι. Για να είμαι ειλικρής, έχω ασχοληθεί και πολύ με το βορειοελλαδικό χώρο. Ναι. Αλλά βέβαια στην Κρήτη αν είχα και υποχρεώσει και ομολογώ ότι με τίμησε βέβαια η Κρήτη, πλουσιοπάροχα, διότι αναγορέθηκα επίτιμος διδάκτος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια μεγάλη τιμή βέβαια και έτσι έχω υποχρέωση προς τη γενέτειρα. Προς τη λαογραφία της γενέτειρας, στο λαϊκό πολιτισμό της γενέτειρας, και, είναι και μεγάλος πλούσιος. Και να μην ξεχνάμε και την επιδεκαετίες συνεισφορά σας στο κέντρο έρευνας της ελληνικής λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για τους φίλους που μας ακούν. Πόσο είπατε? Δεκαετίες, είπα. 35 ετίαν. Δεκαετίες, ναι, τρεις δεκαετίες, από το 1964, έτσι. Και ακολουθώ ακόμα, μισόν αιώνα έρευνα. Μισόν αιώνα. Σε αυτόν λοιπόν το μισό αιώνα, κύριε Κατερινίδη, γυρίζοντας όλη την Ελλάδα, βλέποντας, συναντώντας απλούς ανθρώπους, καταγράφοντας την καθημερινότητά τους, σίγουρα υπήρξε μια στροφή εκεί γύρω στο 60. Δηλαδή εγώ εντάξει, ήμουν προνομιούχος η ηλικία μας, διότι εγώ άρχισα την έρευνά μου στα μέσα της δεκαετίας του 60, 63-64, οπότε ακόμα ο λαϊκός πολιτισμός ήταν ακμαίος σε αρκετές εκφάσεις του. Και ήταν σαν να θα λέγαμε ήταν όλα τα σχέδια ήταν κανόνες ζωής τότε. Ναι. Και έτσι είμαστε έτσι και τον παραδοσιακό έζησα, βιώματα έχω έντονα βιώματα και από το θερισμό και από τον αλωνισμό και από τα αλαιοτριβία και από τις τελετουργίες αυτές όλες κλπ. Και έβησα βέβαια και το μοντερισμό μετά. Μετά άρχισε αλλά πρόλαβα να κάνω ωραίες ηχογραφίες στην Κρήτη, ειδικά στην Κρήτη. Εκατοντάδες ηχογραφίες έχω κάνει, κινηματογραφίες έχω κάνει. Έχω γυρίσει 72 φιλμάκια στα... φιλμ και φιλμάκια, θέλω να πω ένα μικρού ή μεγάλο μεγέθους, ναι. Μήκους, με μια μηχανή των 16 mm σε όλη την Ελλάδα. Έχω διασώσει ένα πλουσιότατο πλούτο από τελετουργίες κυρίως, αλλά και από εκφάσεις... γενικότερα εκφάσεις παραδοσιακής ζωής, γεωργικές εργαλείες, χειροτροπικές κλπ. Όλα αυτά. Βλέπετε λοιπόν, επειδή υπήρξε λοιπόν αυτή η στροφή και η τάση των ανθρώπων να φεύγουν από την Ήπειρο, να έρχονται στα αστικά κέντρα, μια αστιφιλία, βλέπετε να υπάρχει τώρα και μια αντίστροφη κίνηση όσον αφορά στους ανθρώπους να επιστρέφουν και σε αγροτικές περιοχές, αλλά να διατηρούν και τα ήθη και τα έθιμά τους, την παράδοση? Να σου πω, υπάρχει το παρήγορο στοιχείο των πολιτιστικών συλλόγων. Τονίζω των πολιτιστικών, όχι των πολιτικών. Να είναι σύλλογοι αμυγός πολιτιστικοί, γιατί αν μπει η πολιτική μέσα τα διαλύσαν όλα, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Εκεί αυτοί διασώζουν πολλά στοιχεία, διότι είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν το παρελθόν των γονιών τους, των παππούδων τους. Και αυτό είναι το παρήγορο σημείο ότι έχουμε εκεί οφείλονται και αναβιώσεις. Βέβαια, για να ξαναζήσει κανείς τον πολιτισμό αυτό το παλιό κλπ. Αποκλείεται. Δεν μπορεί, διότι οι όροι ζωής έχουν αλλάξει. Δεν υπήρχαν τότε ούτε τηλεοράσεις, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Ήταν, ξέρετε, πως ήταν. Κινούμενος όλη την Ελλάδα τότε, στα περισσότερα χωριά δεν είχα ρεύμα, κινούμενο τα πόδια και στην Κρήτη. Πόσες φορές πεζοπορία, το ένα το άλλο, και τσακάλια έχω ακούσει να ρουλιάζουν και λύκους να ρουλιάζουν και καταλάβετε, αυτά σήμερα δεν μπορεί να τα βρει κανείς, ούτε μπορεί να ξαναβρει το βολόσυρο, ούτε το όργωμα. Αυτά πια είναι μουσιακά ήδη.
Είναι μουσιακά, γι' αυτό λέω ότι είναι τα μουσεία τα λογαριασμικά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ δημοδίες, πραγματικά δίνει μια εικόνα της ζωής και πρέπει να τα μην τα υποτιμάμε. Τα λογαριασμικά μουσεία, εγώ να μην πω ανώτερα και παρεχηθώ, αλλά είναι ισότιμα με τα αρχαιολογικά. Διότι αν στα αρχαιολογικά προσπαθούμε από κάτι κατάλοιπα, από κάτι πέτρες, κάτι θαυμάζω και λοιπά τους αρχιτέκτους, τη δουλειά τους, αλλά προσπαθούμε από κάτι κατάλοιπα να συνθέσουμε τη ζωή, να παρουσιάσουμε τη ζωή πώς ήταν. Το μουσείο λογαριασμικό σου την δίνει πώς ήταν, καθαρά. Με το στρωμένο κρεβάτι, με τα ρηγιολογικά εργαλεία, τα χτιοτροφικά εργαλεία, με τα καζάνια, με τα πιθάρια κλπ. Τώρα βρισκόμαστε, μπαίνουμε στο 12ήμερο, κύριε Κατερινίδη. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος γιατί, και για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και για τα ήθη και έθιμα κάθε περιοχής. Έχουμε ένα τεράστιο πλούτο μέσα σε αυτό το 12ήμερο εθίμων. Βέβαια, το 12ήμερο πλαισιώνεται και στην Κρήτη με πλουσιότατη εθιμολογία που προσδίδει ένα ιδιαίτερο πανηγυρικό τον όχι μόνο στις τρεις μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρόνια και τα Θεοφάνεια, αλλά και στις ενδιάμεσες ημέρες περίοδου. Και εδώ να τονίσουμε κάτι άλλο, ότι αυτές οι εθιμικές αργίες ενδιάμεσες ήταν και μια περίοδος ανάπαυλας, ιδιαίτερα για τους γιοργούς, που ξεκουραζόταν ύστερα από την εντατική εργασία της σποράς που προηγήθηκε. Και είναι μια ιδιότυπη περίοδος, έτσι ας πούμε, διότι παλαιότερα ήταν και ένας δυσιδαιμονικός, επικαλούσε δυσιδαιμονικός φοβός για νυχτερινά παράξενα όντα και για αστρικές επιδράσεις. Επειδή η περίοδο αυτή συμπίπτει με μια καμπή του 9ου κύκλου του ηλίου, δηλαδή είναι οι χειμερινές τροπές. Και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά έτοιμα. Αλλά εγώ να τονίσω το δύο στοιχεία. Πρώτα, ότι οι πολλές αυτές γιορτές του 12ήμερου μπήκαν σε γιορτές παγανιστικές, δωρατικές γιορτές, τις οποίες έβαλε η Εκκλησία της Χριστιανικής για να αποτρέψει ακριβώς για να εκδιώξει τις γιορτές. Και δεύτερον, τα Χριστούγεννα, που είναι και. Είναι και η αρχή των μεγάλων γιορτών, ας πούμε, λένε οι Χριστούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, λέμε έτσι στα Καναδά. Ναι. Τα Χριστούγεννα μέχρι τον 4ο αιώνα δεν ήταν αυτοτελής γιορτή, αλλά συνεορταζόταν μαζί με τα Θεοφάνεια. Και το 420-420, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, τότε γιορτάχθηκαν για πρώτη φορά στην Κοσταντινούπολη και εξακολουθούν να είναι τώρα μια κυρία δεσπότικη. Συνήθως βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα συνήθως στα χωριά είναι που κρατάνε παραπάνω τα έθιμα που έχουν να κάνουν και με τη σφαγή των ζώων και με τα γλυκά και με τα ηθική έθιμα, έτσι. Αν και βλέπουμε και μια, μπορείτε να πείτε ότι βλέπουμε μια κάποια επιστροφή στο να τηρήσουμε αυτές τις παραδόσεις, να τις αναβιώσουμε μάλλον. Επιστροφή, τώρα οι συνθήκες ζωής, οικονομικές κλπ. Έχουν οδηγήσει σε μια επιστροφή στις ρίζες, όπως λέμε, από ανάγκη βέβαια, αλλά υπάρχει το προζύμι, υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, διότι βλέπω και από τις εκδηλώσεις, σε οποίες πολλές φορές είμαι πολύ συγκεκριμένος ή ομιλητής, από τις εκδόσεις που γίνονται, υπάρχει ο ρημαγρός εκδόσεων. Ξέρετε πόσα βιβλία λογογραφικά κυκλοφορούν, πόσο βγαίνουν, και είναι των συλλόγων. Αυτά τα βιβλία, το περισσότερο των συλλόγων, και εντυπωσιάζεται κανείς από την πληθή των βιβλίων αυτών και λοιπά. Και έχουμε και αυτά των συλλόγων αυτών για τις γιορτές τους. Από τα ήθη και έθιμα της Κρήτης, κύριε Κατερινίδη, είναι κάτι που έτσι σας αγγίζει περισσότερο, που σας συγκινεί, που σας παραξένεψε όταν το ανακαλύψετε? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τα έθιμα μπορώ να πούμε ότι, και μπάσα να το ρωτήσω για ακόμα κάτι, ότι υπάρχει μια εθιμική έτσι ομοιότητα σε όλο αυτό το κύκλο το δεκαμερίδικο, ακριβώς για το γεγονός ότι ήταν τα Χριστούγεννα παλαιά μαζί με τα Θεοφάνεια, και γι' αυτό βρίσκω μέσα με τα οποία έχουμε και τα Θεοφάνεια και τα Χριστούγεννα, πριν αποκοπεί δηλαδή και είναι οι δύο γιορτές. Εδώ για την Κρήτη μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, καλά, και αυτές οι καλλικάζαρες και λοιπά είναι και ωραίες οι παραδόσεις στην Κρήτη. Η φωτιά, η οποία επίσης, και η άσβεση στο τζάκι όλο το δεκάμερο, διότι
πρέπει να είναι ο αποτελεστικός σκοπός της φωτιάς. Το πυρκαθέρι. Και πιστεύω ότι η φωτιά δείχνει μακριά τα πονηρά πνεύματα, να το πούμε, όπως είναι η Καλικάτζα και τα άλλα γεννήματα της φαντασίας. Αλλά εδώ μπορούσε κανείς να πει, ας πούμε, για τα χειροσφάγια, τα οποία έχουν στην Κρήτη μια ιδιαίτερη έτσι, επιβλητικότητα, θα λέγαμε, με τα πολλά προϊόντα που παράγονται με τα πάκια, με τα λουκάνικα, με όλα αυτά κλπ. Και έχω μάλιστα τον Κωστίδο Φαργκούλη τον Αντέο, ναι, ο οποίος έχει ένα ωραίοτατο ποίημα για τα χειροφάγια που λέει «Φωνές γρικός γειτονιές, μουγκρές γρικός στάβλους, χαρούμενοι συντάχαλα, γρικός στα κατερίμια» κλπ. Κλπ. Και δίνει όλη αυτή την ζωηρή εικόνα που σπάζουν τα ζώα. Και βέβαια εδώ τα ζώα, να πούμε ότι έχουν αυτή η σφαγή των χείρων, έχει και μία θυμική έτσι ιδιαιτερότητα, διότι μπορούμε να πούμε ότι συνδυάζεται με τα κρόνια παλαιότερα. Ήταν ο χείρος συνδυαζόταν από σημείο του κρόνου και σήμερα έχει κρατήσει εν μέρη, σε ορισμένα τουλάχιστον μέρη, το θυσιαστικό χαρακτήρα, διότι το ζώο σφάζεται με ένα ειδικό μαχαίρι για το σκοπό αυτό. Του τοποθετούν θυμιατό κάρουνα και θυμία μας, ας πούμε, στα κοιλιά ή το καμπνίζουν με δάφη κλπ. Υπάρχει λέει ένας θυσιαστικός χαρακτήρας και μετά το αίμα χαράζουν σταυρούς στην πόρτα του ζώου κλπ. Κάτι, ένα υπολανθάνω, ας πούμε, θυσιαστικός χαρακτήρας επιζεί σε αυτά τα χειροσφάγια. Βλέπουμε ότι σε αυτά και αυτό που αναφέρατε και στα έθιμα υπάρχει ένα τελετουργικό που τηρούν οι άνθρωποι ευλαβικά και ειδικά οι παλιότεροι άνθρωποι που τα έζεσαν πιο έντονα αυτά τα ήθη και έθιμα. Ήταν κανόνες ζωής τότε, κύριε Έλενη. Κανόνες ζωής ήταν. Δεν ήταν τυπικό, δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, διότι το έθιμο δημιουργείται. Δεν επιβάλλεται και όποιος εκφράζει μια συνήθεια αιώνων, χρόνων πολλών κλπ. Και όποιος το παραβιάζεται έχει την καταγραφή της ολότητος. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάσει ένα έθιμο. Όπως νομίζουμε ότι μπορούμε να πούμε, υπάρχει κάτι το οποίο έτσι με ενοχλεί, ξέρω κάτι. Μιλάμε για, ξέρετε, το έχουμε λέει έστιμο και μιλάνε για μια πράξη, μια συνήθεια που έχει, ξέρω, πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4, 5 χρόνια, κάτι γίνεται, κατάλαβε. Και το βαφτίζουν έστιμο. Το βαφτίζουν έστιμο. Μια συνήθεια, κατάλαβε. Ναι. Δεν δημιουργείται έτσι το έθιμα ξαφνικά. Το έθιμο πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να βρει την αρχή του. Από πού προέρχεται το θέμα, κανείς δεν το ξέρουμε. Στην Αντιγόνη έχει ένα σημείο που λέει κανείς δεν ξέρει ποτέ από πού προέρχονται αυτά τα αίσθημα, ας πούμε, αυτές οι πράξεις εθιμικές. Δεν είναι έθιμο κάτι το οποίο μπορεί να το επιβάλλεις, όπως είχαμε πει κάποτε, ότι ξέρετε, να μην βάζουμε χριστιανικό, να μην βάζουμε δέντρο, να βάζουμε καραβάκια. Ήταν δύο σχολεία τα οποία ήθελαν να δείξουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να κάνουμε καραβάκια. Να επιβάλλουν στα παιδιά να κάνουν καραβάκια ως έμμα. Μα δεν είναι έθιμο, το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έθιμο προϋποθέτει μια μακρά χρήση μιας πράξεως, η οποία είναι αποδεκτή από την ολότητα και η παράβασή της είναι πάλι, ας πούμε, και τον κολοσμό από την κοινωνία, θα λέγαμε. Εύκολα όμως παρασυρώμαστε με τις τάσεις, με τις διάφορες τάσεις, κύριε Κατερινίδη. Η αλήθεια είναι, ακολουθούμε λίγο και τη μόδα, την κατά καιρούς μόδα. Η μόδα, αλλά η μόδα δεν επιζεί, όπως δεν επιζούν και τα μεταφερόμενα μεταφερόμενες λειτουργίες ή αίσθημα δεν μπορεί να μεταφερθεί από τόπο σε τόπο. Mm-hmm. Διότι αυτά είναι δημιουργία του κάθε τόπου. Τώρα, οι άλλοι τώρα τι να πω, πότε να το χαρακτηρίσουμε, αυτός ο μιμητισμός, ο μιμητισμός είναι τρομερό πράγμα. Αλλά αποτυχάνει, ποτέ δεν επιβιώνει ένας μιμητισμός όσο αφορά ένα αίσθημο κλπ. Διότι αυτά έχουν βαθιές ρίζες, επιζούν, μπορεί να αλλάζουν, να προωθούν την τύχη, τη ζωή των φορέων τους κλπ. Να προσαρμόζονται στις εκάστοτε καταστάσεις κλπ. Αλλά κρατούν πάντα ένα αρχαίγωνο, ένα πρωτογενή χαρακτήρα που
τα χαρακτηρίζει και τους δίνει αυθεντικότητα. Αφήστε βέβαια που παλιότερα βέβαια πάλι μιλάμε, οι άνθρωποι ήταν τόσο στενά δεμένοι με τη φύση, με τον κύκλο της ζωής, με τα ζώα τους, οπότε οτιδήποτε τους συνέδεε με αυτά είχε από μόνο του μια κάτι το ιερό, κάτι το τελετουργικό. Υπήρχε, πρώτα τα ζώα ήταν σύντροφοι της οικογένειας, μέλη της οικογένειας. Ειδικά το βόδι, ξέρουμε πόσο συγκρίνει, βόδι δεν το έκανε. Μπορεί να ήταν κάποιο το οποίο έπεσε στο πόδι, ξέρω, και δεν σώνα ποτέ βόδι να φάνε. Το θεωρούσαν αμαρτία, διότι είναι σύντροφος του Γιώργου. Ήταν ιερό ζώο το βόδι στην Κρήτη. Εδώ το γαϊδούρι το είχαν μέσα στο δίπλα που κοιμότανε. Όχι μόνο. Και τα βόδια όλα. Και τα βόδια όλα ήταν. Τα βόδια, τα γοηδεύουν και όλα τα ζώα ήταν. Εγώ και θυμάμαι και στο Λασίδι, εγώ θυμάμαι και σε πολλά μέρη ήταν. Δηλαδή στον ίδιο χώρο ήταν ζώα και άνθρωποι. Δεν υπήρχε διαχωρισμός. Ήταν ο υπηρέτης, ο φίλος, ο σύντροφος ήταν το βόδι. Ειδικά το βόδι δηλαδή. Ξέρουμε τι προσέφερε το βόδι από το όργωμα, από τη σφορά, από το. Ήταν τα πάντα. Ήτανε πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Και η βουτσά, ξέρουμε τι χρησιμότητα έχει στην Κρήτη. Να στρώσουν τα λόγια με τη βουτσά, να στρώσουν τα πατώματα. Είναι μεγάλη αυτή. Μέχρι και φάρμακο. Ήταν ειροποιημένο ζώο. Ναι. Ήταν τόσο στενά δεμένη. Σήμερα συνεχίζετε την έρευνά σας, είπατε, κύριε Κατερινίδη. Εγώ συνεχίζω. Κυρίως έχω ορισμένες περιοχές που έχω συνδεθεί στενά. Εκτός στην Κρήτη έχω με το βρεωρικό χώρο από την Κομοτηνή, από την Κοζάνη, Ισέρες, Δράμα κλπ. Ενταγμένος εκεί στους πολιτικούς συλλόγους μέχρι να κηρύξει επίτιμο μέλος, επίτιμο πρόεδρο κλπ. Πηγαίνω συχνά για ομιλίες, εκδόσεις. Πρόσφατα έκανα μια έκδοση του Λυκείου Ελληνίδων Δράμας. Προσπαθώ. Και εκεί πάντα μεταφέρω σου και το πνεύμα των Κριτών. Να ξέρετε ότι όπου πάω, Κρήτες υπάρχουν, οι σύλλογοι Κριτών υπάρχουν. Είναι ακμαίες οι. Και τους αγαπάνε, μας αγαπάνε ιδίως η Μακεδονία, διότι οι Μακεδομάχοι ήταν Έλληνες. Πώς ήταν Μακεδονομάχοι, ο Κατεχάκης, ένα μεγάλο παράδειγμα κλπ. Και εγώ είχα τη χαρά πριν 2 χρόνια, ας πούμε, να κάνω μια ανακοίνωση και χάρη να μιλήσω για τραγούδια Μακεδονομάχων της Κρήτης και της Μακεδονίας, από ηχογραφίες δικές μου. Και τονίζοντας αυτό το στοιχείο το φιλικό που υπάρχει, συνδέει τη χώρα του, το νησί του Μίνωα με τη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και είναι, κρατάμε αυτό ότι από άκρους άκρους στη χώρα έχουμε μια τόσο μεγάλη ποικιλία εθήμων που τηρούνται έτσι και τόσο διαφορετικών. Κάθε χώρα τη Ζαχώρα, κάθε μπαχαλάχια αντέτυπα. Δηλαδή λένε έτσι μια παροιμία. Βέβαια υπάρχει ομοιότητα, αλλά διαφοροποιούνται επιμέρους τα έθιμα ανάλογα με τις ειδήσεις που υπάρχουν. Διότι άλλα βέβαια είναι η εκδήλωση του Στεριανού, άλλου του Ορεινού, όπως πούμε το περίφημο χριστουγεννιακό δέντρο. Στα νησιά παλιότερα δεν είχαν δέντρο, δεν έχουν. Έχουν καραβάκια τα οποία φωτίζανε και πηγαίνουν τα κάλοντα. Στα ψηλά βουνά, στην πύρα, στα ορεινά κλπ. Εκεί βάζουν και ένα κόβινα κομμάτι δέντρο και το βάζουν. Εδώ που εμείς τώρα έχουμε ένα πόδι στη θάλασσα, κύριε Κατερινίδη, έχουμε και το άλλο πόδι στους ψηλούς μας όγκους, τους ορεινούς. Βέβαια. Εμείς προς τα πού είμαστε, πού κλείνουμε. Έχουμε και τις κελιές μας, θα τραγουδήσουμε και ένα μεγάλο κλαδί, θα κάνουμε το δέντρο το δικό μας. Τι ωραίο τώρα θα στολίσουμε μια ηλιά. Ούτε άλλα δέντρα θέλαμε, ούτε τίποτα. Μια ελιά, ένα μεγάλο κλαδί ελιάς, κάνει σωρότερο το δέντρο. Και ερχόμαστε και τόσο κοντά με τη φύση, η ελιά που είναι χιλιάδες χρόνια. Καλά. Τι καλύτερο, και η εικόνα του κλαδιού. Ναι. Ελιά, το ιερό δέντρο. Ιερό δέντρο. Μπορεί να φανταστεί κανείς τη ζωή του κριτικού χωρίς την ελιά. Πρώτα το λάδι ήταν και το χρήμα ήταν.
ξέρουμε ότι όλες οι αγοροπολισίες γινόταν με το λάδι. Ναι. Χρυσάφι, χρυσάφι. Ο παπάς γύριζε τα θεοφάνια, λάδι ρίχαμε. Ό,τι γινόταν το λάδι, ήταν το χρήμα, το ρευστό χρήμα ήταν το λάδι. Ναι, ναι, τόσο ευλογημένο. Κύριε Κατερινίδη, ναι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας. Δεν είπα, μπορούσαμε να πούμε πολλά βέβαια, αλλά θα ξαναπούμε μια άλλη. Σας απευθύνουμε μια πρόσκληση με την πρώτη ευκαιρία που θα έρθετε ξανά εδώ στο Ηράκλειο. Πολύ ευχαρίστως να έρθετε στο στούντιο. Να συζητήσουμε, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Με μεγάλη χαρά να σας ακούσουμε. Εγώ χαίρομαι όταν έτσι ας πούμε μιλάω για την Κρήτη, όταν μιλάω στην Κρήτη, και χαίρομαι γενικότερα στα ραδιόφωνα που βέβαια έχω μεγάλη έτσι εξοικείωση, γιατί παλαιότερα είχα και εγώ εκπομπή δική μου στο κρατικό πρόγραμμα. Όταν ας πούμε αφιερώνονται ώρες ή στιγμές, όπως θα το πούμε, για το λαϊκό πολιτισμό. Θα έχουμε και άλλη αφορμή. Το θέλει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω, όπου ακούγεται τώρα, σε όποια χώρια ξέρω εγώ, δεν είπαμε τίποτα συγκεκριμένο, αλλά όλοι θα πούνε, θα θυμηθούν τα χειροφάγια, θα θυμηθούν ας πούμε ορισμένα πράγματα, ζωντανεύουν οι μνήμες, ζωντανεύουν αυτές οι αναμνήσεις όλες, η ελπίδα ξανά ότι όλα θα γίνουν καλά, όλα είναι δηλαδή μια αισιοδοξία από αυτά τα έθιμα μας. Σκοπίζει μια αισιοδοξία, μια αισιοδοξία, μια χαρά. Και στο τέλος τέλος τα έθιμα, ξέρετε, είναι αυτό το άλλα θα λέγαμε στις γιορτές μεγάλες. Και όλες οι γιορτές έχουν τα έθιμα τα οποία τους δίνουν την ιδιαιτερότητα. Και είναι μια πανανθρώπινη αυτή και αρχαίγονη ανάγκη. Και ο Δημόκρους έλεγε ότι βίωσαν εόρθασος μακρά οδός απαντόκεθος. Δηλαδή, όταν... Είναι μια ζωή χωρίς γιορτές, χωρίς παγίδες θα λέγαμε. Είναι σαν να περνάς, να έχεις έναν δρόμο, να περπατάς σε έναν δρόμο χωρίς να έχεις κάπου να κάτσεις να ξεκουραστείς. Εμείς με την πρώτη ευκαιρία, γιατί πολλά πράγματα είναι μέσα στη λαογραφία, με πολύ χαρά θέλουμε να σας έχουμε και πάλι, έστω και τηλεφωνικά κοντά μας. Τα λέμε για την πρωτοχρονιά, μεθαύριο έχουμε και εκεί ένα σώμα να τα πούμε. Ωραία, βεβαίως, βεβαίως, κλείνουμε ραντεβού. Να είστε καλά κύριε Κατερινίδη, χρόνια καλά πολλά. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ναι. Γεια σας. Γεια σας.